Τόπος έλξης για τους stars του Hollywood και όχι μόνο, έχει καταστεί η Θεσσαλονίκη, καθώς στην πόλη βρέθηκε αυτή τη φορά η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Εμμανουέλ Μπεάρ. Η Γαλλίδα Σταρ παραβρέθηκε στην έναρξη του 22ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, στην προβολή της ταινίας της «Πάρε με αγκαλιά» και μίλησε αποκλειστικά στη Βεργίνα τηλεόραση, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι έχει ελληνική καταγωγή. Με λαμπρότητα έγινε η έναρξη του 22ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, καθώς παραβρέθηκε η διεθνής Σταρ Εμμανουέλ Μπεάρτ. Come and see French movies because they're beautiful. And I'm very proud to be here. I'm very honored also to be the president of the jury. And and this movie particularly, I really love it. And I'm very, I can't wait to talk with people to see what they feel. And it's great to be able to travel with your movie. It's a great opportunity. There is a cultural connection with two countries. Yes, especially me because I'm half Greek. So really? Yeah, my grandmother was Greek. So there's a real connection for me. And yes, we've been. I remember one of the biggest shock I had those years was the lobster, for example, and it worked. It did very well in France. And so yes, I mean you are present and we are here too. Thank you very much. You're very welcome. Η Εμμανουέλ Μπεάρ έχει μια λαμπρή καριέρα στην υποκριτική τέχνη. Έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από 60 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές και έχει αποσπάσει 12 βραβεία. Υπήρξε συμπρωταγωνίστρια του Tom Cruise σε θρηλυκή ταινία Mission Impossible, επικίνδυνη αποστολή, ενώ πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις εμβληματικότερες ταινίες του γαλλικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου, όπως η Νέλη και ο κύριος Αρνό, οι 8 γυναίκες, η ωραία καυγατζού και Μανών των πηγών.